Οι κτηνοτρόφοι της Εσσονίας απάντησαν σήμερα στα ψέματα και τις υποσχέσεις για περισυλλογή των νεκρών ζώων που θέρισε ο καταρρικός πυρετός με τη σκληρή πραγματικότητα την οποία βιώνουν καθημερινά. Οι τραγικές εικόνες που παρακολουθείτε καταγράφηκαν σε ρέμα στην περιοχή της Εσσονίας, όπου ο κτηνοτρόφος έχει πετάξει δεκάδες νεκρά πρόβατα τα οποία προσβλήθηκαν από τον καταρρικό πυρετό. Τόσο Περιφέρεια Θεσσαλίας με την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, όσο και η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η περισυλλογή των ζώων, παραμένουν άφαντες. Η εταιρεία είναι άφαντη. Δεν έχει έρθει. Έχουμε 10-11 μέρες που την έχουμε τηλεφωνήσει και μας κοροϊδεύει ασύστολα. Δεν έχει έρθει. Κρατάει τα στοιχεία μας βέβαια και ακόμα έρχεται. Τώρα από ποια χώρα έρχεται δεν ξέρω. Εμείς το είπαμε πρώτοι, ότι πρέπει κάτι να γίνει. Ο Δήμος, η Περιφέρεια δεν ξέρουμε τι θα κάνει, να βρει ένα μέρος στο οποίο ζώα αυτά θα θάβονται, για να μην έχουν πρόβλημα οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γιατί είναι όντως μεγάλο πρόβλημα. Κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Το είπαμε πάρα πολλές φορές και εγώ προσωπικά πήρα τηλέφωνο, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανένας. Κάνουμε προσπάθεια με αντιβιωτικά, με τέτοια ό,τι μπορούμε, αλλά από εκεί και πέρα τα ζώα χάνονται, είναι βαριά μορφή και δεν γίνει τίποτα. Και στη συνέχεια καταλήγουν. Καταλήγουν στα ρέματα. Εφόσον η εταιρεία δεν έρχεται, πήραμε τηλέφωνο δύο φορές και δεν ήρθε. Μας πήρε τα στοιχεία, όλα αφημί, αριθμοί σκουλαριών, δεν ήρθε ποτέ. Και εδώ είναι το λιγαρόνημα. Ναι. Αν βρέξει. Όλα αυτά τώρα πού θα καταλήξουν. Δεν μπορεί να κατεβούν και στη θάλασσα. Αν υπάρχει δυνατή βροχή και είναι πλημμύρα και κατεβάσει πολύ νερό, θα κατεβούν και στη θάλασσα. Υπάρχουν 4 δημαρχίες στο νομό Μαγνησίας. Μπορούσε κάλλιστα κύριος αγοραστός, κυρία Κουλιντρίν, να δώσει το δικαίωμα στους δημάρχους και να τους επιβάλλει, όπως εγώ επέβαλα με την ομαρχία και με τη δημαρχία την εξυπηρέτηση αυτών των. Αυτό το θανατοφόρο. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσαν οι Δήμοι να αναλάβουν. Μπράβο, τα ζώα. Είναι. Αυτή η εταιρεία που έχει αναλάβει, έχει πάρει 1.200.000 ευρώ. Πού είναι αυτή η εταιρεία? Όταν σήμερα λες παίρνουν αποφάσεις για την περιφέρεια, ξεκινάμε από τον Κόζακα και ερχόμαστε στο Πύλιο. Και όταν έχουμε δύο αυτοκίνητα να γυρίσουν μέσα στα βουνά, εμείς στα μαντριά, χτίσα δίνονται να καλύψουν τις ανάγκες. Ο εφιάλτης του καταρροϊκού πυρετού συνεχίζει να αποδεκατίζει τα κοπάδια των κτηνοτρόφων της Εσσονίας, οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε πώς να αντιμετωπίσουν την ασθένεια, ούτε τι να κάνουν τα νεκρά του ζώα, ούτε αν θα αποζημιωθούν για την καταστροφή που υφίστανται. Έχουν πεθάνει αυτή τη στιγμή πάνω από 400 ζώα. Άμα σκεφτείτε σε ένα μικρό χωριό όπως είναι το Δημήνη, γιατί δεν μιλάμε για ολόκληρη την Εσσονία, ας πούμε το Σέσκουλο δεν έχει πρόβλημα, έχει μόνο το Δημήνη αυτή τη στιγμή. 400 ζώα και έπεται και συνέχεια από ό,τι βλέπω. Ο συντονισμός είναι θεραπεία. Μια επιτροπή στο νομό Μαγνησίας που θα είχαν αμέσως την ευθύνη να πάνε κοντά στον κτηνοτρόφο να τον δώσουν γνώση, θεραπεία και προστασία. Πού είναι αυτή η επιτροπή, πού είναι η. Αυτό έπρεπε να κάνει η κυρία Κουλιντρίν και ο κύριος Αγοραστάς. Όχι δύο αυτοκίνητα από τον Κόζακα μέχρι το Πύλιο για να αρχίσει από τον Κόζακα τα αυτοκίνητα να έρθει εδώ.